κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και χρόνια σας πολλά. Είμαι η Μαρία Ελένη Νικηφόρου και πάμε να δούμε ειδήσεις από το neakrete.gr. Όλο ένα και αυξάνεται ο αριθμός των θυμάτων από το φωνικό τσουνάμι μετά την έκρηξη του ηφαιστείου Άνακ Κρακατώα στην Ινδονησία. Και ενώ ολόκληρος ο κόσμος θρυνεί για τα εκατοντάδες θύματα, μια ευχάριστη είδηση έρχεται από τον Μπάντεν, καθώς διασώστες ανέσυραν ζωντανό ένα 5χρονο αγοράκι 12 ολόκληρες ώρες μετά το τσουνάμι. Μπείτε στο neakrete.gr και διαβάστε τον ύπουλο κίνδυνο που κρύβουν τα ηφαιστειακά τσουνάμι και πώς μπορεί η Κρήτη να επηρεαστεί σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Λίγες ημέρες έμειναν για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας για τον 2019. Διαβάστε χρήσιμες ερωτήσεις και απαντήσεις λίγο πριν εκπνεύσει η προθεσμία για την αποπληρωμή των τελών, τα ειδοποιητήρια των οποίων και φέτος παραμένουν αμετάβλητα. Τα μεγαλύτερα αστέρια του ελληνικού ποδοσφαίρου, οι θρυλικοί παίκτες του Euro 2004, αλλά και πολλοί ακόμη εκ των κορυφαίων του αθλητισμού, ήρθαν στην Κρήτη για να παραστούν στην πρώτη γιορτή κρητικού ποδοσφαίρου. Μια γιορτή που έστειλε ένα δυνατό μήνυμα για τον υγιή αθλητισμό σε ολόκληρη την Ελλάδα. Μπείτε στο neakrete.gr και δείτε πλούσιο φωτογραφικό υλικό από την ξεχωριστή αυτή βραδιά που αναμένεται να γίνει θεσμός. Περισσότερες ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο πληκτρολογήστε neakrete.gr από τον υπολογιστή, το κινητό ή το τάμπλετ σας. neakrete.gr. Η ενημέρωση στα χέρια σου και από εμάς αμέτρητες ευχές για όμορφα Χριστούγεννα με υγεία και αγάπη.